Να καλωσορίσουμε τον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον σύντροφο Φίλιππο Σαχινίδη, στην Κόρινθο, που θα συμμετέχει σε πολιτική εκδήλωση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Στόχος της σημερινής συνάντησης των μελών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, για την ακρίβεια των μελών των κομμάτων, των κινήσεων που ανήκουν στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, είναι να συζητήσουμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει ένας έντονος βαθμός επικαιρότητας, αφού στη Βουλή συζητείται πλέον το πολυνομοσχέδιο με το οποίο προβλέπονται νέα μέτρα και καθορίζεται ποια θα είναι η πολιτική της χώρας, όχι μόνο μέχρι το 2018 που τελειώνει το τρίτο μνημόνιο, αλλά και πολύ μετά το 2018, και βεβαίως να συζητήσουμε όλα όσα θα μας απασχολήσουν στην πορεία προς το συνέδριο, όπου και θα πάρθουν οι αποφάσεις, πρώτον για την πορεία προς τη δημιουργία ενός ενιαίου κόμματος, που θα είναι η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Επομένως, θα είναι μια πολύ χρήσιμη και μια πολύ δημιουργική συζήτηση, διότι πιστεύω ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει πλέον τη δυνατότητα, μέσα από το πρόγραμμα που θα ετοιμιάσει για την Ελλάδα, το έχουμε πει πρόγραμμα Ελλάδα, αλλά και σε συνδυασμό με τις πολιτικές προτάσεις που θα αφορούν το ιδεολογικό μας στίγμα, ποιοι είμαστε, ποιους θέλουμε να εκφράσουμε, ποια πρέπει να είναι η θέση της Ευρώπης, ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη, αλλά και ποιες πρέπει να είναι οι θέσεις της Ευρώπης απέναντι στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση, όπως είναι τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού και μέρος της προγραμματικής και πολιτικής πρότασης την οποία θα καταθέσουμε. Εν ώψη λοιπόν αυτών των κρίσιμων θεμάτων, ξεκινάμε σήμερα μια συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν και άλλοι σύντροφοι, ο σύντροφος ο Μιχάλης ο Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και ο κύριος Ανταρσινός από τη ΔΙΜΑΡ, προκειμένου να κάνουμε αυτή την χρήσιμη και δημιουργική συζήτηση. Θα καλύψω δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει κυρίως, ας πούμε, με την άποψη που θέλω να διατυπώσω, ότι πλέον μετά και την αυριανή ψηφοφορία κλείνει οριστικά και αμετάκλητα ο τεχνητός διαχωρισμός των πολιτικών δυνάμεων της χώρας σε μνημονιακές και αντιμνημονιακές. Εκείνο το οποίο προκύπτει πλέον από το περιεχόμενο των συζητήσεων που πραγματοποιούνται μέσα στην Βουλή είναι ότι από το 2010 και μετά η χώρα βρέθηκε σε έναν δρόμο όπου δεν υπήρχε εναλλακτική επιλογή. Όποια εναλλακτική επιλογή κατατέθηκε στους Έλληνες πολίτες ως εναλλακτική πρόταση εξόδου από την κρίση, όχι μόνο δεν τέθηκε σε εφαρμογή, ούτε καν τέθηκε προς συζήτηση. Και αναφέρομαι πρώτα-πρώτα στα προγράμματα των ΖΑΠΙΟΝ, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε εντολή ουδέποτε, ο κύριος Σαμαράς έθεσε σε εφαρμογή τα ΖΑΠΙΑ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, παρά το γεγονός ότι είχαν παρουσιάσει πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και πιο νωρίς το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ούτε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ποτέ τέθηκε σε εφαρμογή. Γιατί εάν το εμφανίζανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης στους θεσμικούς δανειστές ως ένα πρόγραμμα προς χρηματοδότηση, πρόγραμμα δηλαδή το οποίο αν το χρηματοδοτούσαν οι δανειστές θα βοηθούσε τη χώρα να βγει από την κρίση, δεν θα εξασφάλιζαν την αναγκαία χρηματοδότηση. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση στη χώρα για το τι έφταξε και φτάσαμε στην κρίση, για το τι έφταξε και κράτησε η κρίση τόσο πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που μπήκαν σε μνημόνια, γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που παραμένει σε μνημόνιο, έχει υπογράψει 3 και παραμένει σε ύφεση 9 χρόνια μετά το ξεκίνημα της ύφεσης. Αντίθετα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος με ένα μνημόνιο καταφέραν, λύσαν τα βασικά τους προβλήματα, βγήκαν στις αγορές και αυτή τη στιγμή έχουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ένα δεύτερο ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και είναι πάρα πολύ χρήσιμο είναι τι φταίει και έχει πλέον χάσει την αξιοπιστία της η πολιτική ως ο προνομιακός χώρος μέσω του οποίου μπορούν να επιληθούν τα σύνθετα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Και σας το λέω αυτό διότι εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι πρώτον μεταξύ Μαΐου του 2012 και Σεπτεμβρίου του 2015 πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες συνειδητά επέλεξαν να μην προσέλθουν στις εκλογές. Επέλεξαν την αποχή και την αδράνεια, επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη τους στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Αυτή είναι μια αρνητική εξέλιξη και βεβαίως επηρεάζει και όλα όσα παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Φανταστείτε
κάποιο στέλεχος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να έχει την ευθύνη κατάθεσης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, όπου περιλαμβάνει μέτρα της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων, τι θα είχε συμβεί. Σε αντίστοιχες, αν θέλετε, συζητήσεις στη Βουλή, το 10 και το 11, συναγελάζονταν η άκρα δεξιά με την αριστερά στην πλατεία Συντάγματος και ζητούσαν την παραίτηση όλων των μελών της κυβέρνησης και ταυτοχρόνως ζητούσαν να αποσυρθούν όλα αυτά τα μέτρα. Σήμερα η απαξίωση της πολιτικής έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε κρίσιμες συζητήσεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον και την προοπτική της χώρας και να μην καταγράφεται η παραμικρή αντίδραση. Αντίθετα, υπάρχει αποχή και αδράνεια. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω και θέλουμε να πούμε προς τους πολίτες είναι ότι κανένα πρόβλημα στη χώρα δεν μπορεί να λυθεί έξω από το χώρο της πολιτικής, ότι η αποχή δεν είναι, αν θέλετε, τρόπος επίλυσης των προβλημάτων και ότι αυτή τη στιγμή ξεκινούμε μία συζήτηση για να προσδιορίσουμε με σαφήνεια ποια είναι εκείνα τα θέματα τα οποία θα έπρεπε να είχαμε εγκαίρως αντιμετωπίσει, δεν τα αντιμετωπίσαμε γιατί δεν διαμορφώθηκαν πολιτικές και κοινωνικές συνενέσεις όπως συνέβη στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στην Κύπρο, έτσι ώστε η χώρα πρώτον με ασφάλεια να βγει από την κρίση και δεύτερον να μην βρεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα βυθισμένη σε μια νέα κρίση, με αφορμή μια νέα παγκόσμια, αν θέλετε, κρίση. Και το τρίτο κρίσιμο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε στο συνέδριο το οποίο έρχεται, είναι πώς θα αποκαταστήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας και να συμμετάσχουμε επί ίσης όρης στη συζήτηση για τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει κάνει πάρα πολλά καλά για τους λαούς της από την ημέρα που συγκροτήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτοχρόνως έκανε και αρκετά λάθη. Υπήρξε αδρανής, επέτρεψε να εκδηλωθεί και να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που απέκτησε η κρίση, με αποτέλεσμα ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα των πολιτών της Ευρώπης να της γυρίζει την πλάτη, να σκέφτεται ότι μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σχετίζονται με αποφάσεις και επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, πολλοί συμπολίτες μας εδώ στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η αδράνεια που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αρχή, στο ξεκίνημα της κρίσης, ευθύνεται σε ένα μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι απέκτασε αυτήν την έκταση και αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν για παράδειγμα ο Τρισέ είχε πει, όπως είπε ο Ντράγκη, ότι θα κάνω οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, πιθανότητα η κρίση στην Ελλάδα να μην είχε φτάσει στο σημείο το οποίο έφτασε, να μην είχαμε αυτές τις απώλειες που καταγράψαμε τελικά. Γι' αυτό λοιπόν, και επειδή βλέπω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνειδητά επέλεξε όλα αυτά τα χρόνια τον απομονωτισμό και στερεί από την Ελλάδα την ευκαιρία να συμμετάσχει μαζί με τις άλλες χώρες στη συζήτηση για το πώς η Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει μια άλλη πορεία, να συνειδητοποιήσει ότι το ζητούμενο δεν είναι να κινείται πάνω σε μια λογική αυστηρά δημοσιονομική, αλλά να κατανοήσει ότι εξίσου σημαντικό για τους πολίτες της Ευρώπης είναι τα ζητήματα τα κοινωνικά που έχουν να κάνουν με την επιδείνωση των ανισοτήτων, με την έξαρση της φτώχειας, γιατί αν είδατε στις τελευταίες γνωματεύσεις που έχει κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ίδια τη Γερμανία, είναι ότι την ελέγχει και την εγκαλεί γιατί δεν έχει πάρει αποτελεσματικές πολιτικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των ανισοτήτων και της έξαρσης της φτώχειας όπως αυτά παρατηρούνται και καταγράφονται στη Γερμανία. Και βεβαίως να ανακτήσουμε τα διεθνή μας ερίσματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο γείτονάς μας εξ Ανατολών, ο οποίος όχι μόνο με πολύ έμπρακτο τρόπο καθημερινά αμφισβητεί κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και δημόσια τοποθετείται και ζητεί να επαναπροσδιοριστούν όλα όσα έχουν αποφασιστεί στο απότερο παρελθόν με διεθνείς συμφωνίες. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, με τις επιλογές τις οποίες έκανε, με το να αναγάγει ως σημείο αναφοράς χώρες της Λατινικής Αμερικής και να μην επικεντρώνεται στο πώς θα αξιοποιήσει τα διεθνή ερίσματα που είχε διαμορφώσει η χώρα όλα αυτά τα χρόνια και να τα αξιοποιήσει προκειμένου να υπερασπιστεί τα εθνικά μας και κυριαρχικά μας συμφέροντα, νομίζω ότι επίσης είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και να το συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου. Μιλήσατε πριν για τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλησιάζουν οι εκλογές της Γερμανίας. Ο χώρος σας επιθυμεί μια Ευρώπη με Μέρκελ ή χωρίς Μέρκελ? Ο χώρος μας επιθυμεί μια Ευρώπη όπου το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα θα βγει ισχυρό μέσα από αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Και θέλαμε και στην περίπτωση της Γαλλίας οι Γάλλοι σοσιαλιστές να πάνε καλά. Βεβαίως τα αποτελέσματα τελικά οδηγήθηκαν σε μια λύση
όπου τις εκλογές τους κέρδισε ο Μακρόν και βεβαίως όλοι είπαμε ευτυχώς που ο Μακρόν κέρδισε τις εκλογές και δεν τις κέρδισε η Λεπέν. Αλλά το ίδιο επιθυμούμε και για την Αγγλία, όπου και εκεί γίνονται εκλογές και βεβαίως το Εργατικό Κόμμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπο με δυσκολίες. Επειδή λοιπόν έχουμε πλήρη αίσθηση της πραγματικότητας, αντιλαμβανόμαστε ότι τα αδελφά κόμματα σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Οι επιδόσεις μας δεν είναι ικανοποιητικές και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα. Αναφέρθηκα στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ήρθε η ώρα εργατικά, σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα να επανεξετάσουν πρώτα-πρώτα το ιδεολογικό του στίγμα, να επανεξετάσουν τις προγραμματικές και πολιτικές τους προτάσεις για να ανακτήσουν επαφή με εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που στο παρελθόν προσέβλεπαν στα κόμματα αυτά για να τα εκπροσωπήσουν. Αυτή η συζήτηση δεν θα γίνει και δεν πρέπει να γίνει μόνο στο δικό μας συνέδριο προς το οποίο κατευθυνόμαστε τώρα, αλλά θα πρέπει να γίνει και στα αδελφά κόμματα, έτσι ώστε από κοινού να επεξεργαστούμε προτάσεις και να οδηγηθούμε σε πολιτικές πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να κινηθεί προς μια κατεύθυνση πιο προοδευτική, μια κατεύθυνση όπου η Ευρώπη θα παραμείνει το ζωντανό όραμα στη συνείδηση των πολιτών της Ευρώπης. Θέλουμε μια ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που θα αναπτύσσεται, θα κατανέμει τον πλούτο προς όλους και όχι προς τους λίγους. Δεν μπορεί, ας πούμε, σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης να βγάζουν οι στατιστικές ότι οι 8 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο έχουν τόσα όσα έχει το 50% του πληθυσμού της γης και να το αποδεχόμαστε αυτό σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Αυτές τις ανισότητες θα πρέπει τα σοσιαλιστικά, τα σοσιαλδημοκρατικά και τα εργατικά κόμματα να τα θέσουν απέναντί τους ως εχθρό, ως κατάσταση την οποία πρέπει να ανατρέψουμε. Αν πετύχουμε σε αυτό, θα ανακτήσουμε τον ηγεμονικό ρόλο που είχαμε μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Βρίσκεστε σε πορεία προς το συνέδριο. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στο κίνημά σας, ενιαίο το Πασόκ, το ξέρανε όλοι, ή μπορούν να συνεπάρξουν όλες αυτές οι τάσεις, μόνο ματεπώνυμα πια? Είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε και αυτή στο πλαίσιο, αν θέλετε, των συζητήσεων. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις οι οποίες κατατίθεται. Κοιτούμε βεβαίως και τη διεθνή εμπειρία. Υπάρχει και έχει κατατεθεί από πολλούς η άποψη ότι πρέπει να πάμε σε ένα κόμμα το οποίο θα επιτρέπει απλώς τη λειτουργία των τάσεων. Η άλλη άποψη είναι να πάμε μεν σε ένα κόμμα το οποίο θα έχει επιμέρους κόμματα στο εσωτερικό του. Όλα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο της συζήτησης και βεβαίως θα αποφασίσει το σώμα του συνεδρίου προς τα πού θα κατευθυνθούμε, ένα, και δεύτερον, ποιος είναι, αν θέλετε, ο χρονικός ορίζοντας των ενεργειών που θα μας οδηγήσουν στην δημιουργία του ενιαίου κόμματος. Και επειδή όλα αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα, γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ πέρα, γιατί θεωρώ ότι χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά.